Όταν πάτε σε κάποιο κατάστημα να ψωνίσετε, πληρώνετε με. μετρητά. Μόνο μετρητά. μπορώ να πληρώσω καμιά φορά και με κάρτα, ξέρω. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει κίνητρα για να πληρώνουν περισσότεροι μέσω κάρτα. Τα κίνητρα θα αφορούν την έκπτωση φόρου στην φορολογική δήλωση, όπου ο φορολογούμενο θα πρέπει να προσκομίζει αποδείξει πληρωμή μέσω POS, ώστε να τη χάνει έκπτωση. Αυτό που συζητιέται για πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια μάλιστα, είναι η ο περιορισμό τη μέσω τη χρήση yeah. ψωτικών καρτών. Και είναι γεγονό ότι έτσι αναγκαζόμαστε όλοι να κόβουμε αποδείξει, αφού υπάρχει κάρτα, η οποία κάρτα μα μαρτυρά στην διαμέσου τη τράπεζα. Ταυτόχρονα όμω αναμένεται να νομοθετηθεί υποχρεωτική τοποθέτηση POS για οποιοδήποτε κατάστημα ή ελεύθερο επαγγελματία, ενώ φέρεται να σχεδιάζεται και πλαφών συναλλαγών με μετρητά ω 50 ευρώ. Χρησιμοποιώ κάρτα. Έχετε πετύχει καταστήματα που δεν δέχονται κάρτα. Αρκετά. Αρκετά. Ναι, ναι. Όχι, δεν μ' αρέσει και ιδιαίτερα, δηλαδή να, να, μπορώ να πληρώσω και να μην, να, να μην, το δέχονται. Θα αναγκαστώ να φύγω, δεν θα, θα ψωνίσω δηλαδή αυτό που θέλω, θα ψάξω να, να, το βρω σε κάποιο μαγαζί που θα δέχεται και η κάρτα. Είναι γεγονό ότι αυτό είναι χτύπημα και τη φωτοφύγη. Αρκετά καλό. Απ' την άλλη όμω έχει να κάνει με μια συνήθεια που έχουμε εμεί οι Έλληνε περισσότεροι, να χρησιμοποιούμε ελάχιστα την κάρτα αφενό, αφετέρου να φοβόμαστε, αδικαιολόγητα βέβαια, τη χρήση τη κάρτα. Οπότε θεωρώ ότι το 50 ευρώ είναι ένα μικρό ποσό. Πιστεύω για ένα μεγαλύτερο ποσό θα είναι απαραίτητο. Πολύ καλύτερη σαν ιδέα. Ε, αλλά και πάλι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω πιστοτική. Χρεωστική και μόνο χρεωστική. Η λογική των κινήτρων πάντως πάσχει από ένα βασικό πρόβλημα. Ότι το να πληρώσει κανεί με μετρητά χωρί να κοπεί απόδειξη σήμερα συμφέρει τόσο πολύ εμπόρου και καταναλωτέ που πάρα πολλοί επιδίδονται σε αυτό. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι συντελεστέ φορολογία είναι τόσο υψηλοί. Ο φορολογούμενο πρέπει να έχει κίνητρο. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να συζητήσουμε πάλι για επαναφορά αφορολόγητου ή μείωση αποδείξεων σε κάποιε κατηγορίε. Παράδειγμα, γιατρού, ασφάλεια, διάφορα πράγματα στα οποία θα χρησιμοποιήσουμε την κάρτα. Οπότε, αν ο φορολογούμενο έχει κάποιο κίνητρο, είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει. Γιατί θα έχει αυτός και αυτό κάποιο όφελο. Το όφελο, βέβαια, για την εφορία θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ειδικά με το φετινό. Το φορολογικό το νόμο του 2017 για το 2016 που είναι εξοδοτικό είναι βέβαιο ότι η εφορία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο όφελο από τη χρήση τη κάρτα. Δεν συμπαθούμε τι τράπεζε. Μετρητά, ό,τι έχουμε να εξοδεύουμε, αλλιώ τίποτα. Ε, δεν είναι απίστευτο ενώ εννοώ χρωστική. Όχι, μετρητά, να ξέρουμε. Αυτό είναι στο πλαίσιο του να ελέγξουν τα πράγματα, αλλά μου φαίνεται λίγο. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω σχέδια θα πρέπει να περάσουν πρώτα από την έγκριση των θεσμών. Οι απαραίτητε διαπραγματεύσει αναμένεται να διεξαχθούν τον Νοέμβριο και στη συνέχεια θα φανεί εάν τελικά κάτι από όλα αυτά υλοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεδομένο θεωρείται πάντω ότι η διάθεση για μεγαλύτερη χρήση πλαστικού χρήματο είναι εμφανή και από ελληνική πλευρά, αλλά και από πλευρά θεσμών.